και κύριοι, η ενέργεια ως πυλώνας άσκησης πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκτά πλέον γεωπολιτική διάσταση. Και αυτό γιατί με τον ένα ή άλλο τρόπο υπήρξε τελικά σύζευξη των συμφερόντων των Βρυξελών με αυτά των τριμερών συνεργασιών στην περιοχή. Κάτι που επί του παρόντος αφήνει εκτός εξίσωσης την Τουρκία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει το επόμενο διάστημα, κυρίως για το Κυπριακό. Πάμε τώρα στην ουσία. Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών ολοκλήρωσαν ουσιαστικά το πλαίσιο και δίνουν όλα τα εργαλεία στις εταιρείες για να νιώσουν ασφάλεια και να προχωρήσουν πλέον τάχιστα στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Αυτό, από την άλλη, μας έλεγαν κυβερνητικές πηγές, ενισχύει τις θέσεις της Δημοκρατίας στην πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση που αρχίζει πολύ σύντομα με την κοινοπραξία του οικοπαίδου 12 για αλλαγή του αναλογικού συμβολαίου καταμερισμού των εσόδων. Ερωτηθής από το Σίγμα, ο Γενικός Εισαγγελέας μας είπε πως έχουμε ισχυρές νομικές θέσεις και προσβλέπει μάλιστα σε πολύ καλά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά στο κόστος, οι αιγυπτιακές πηγές το καθορίζουν στα $800 εκατομμύρια, ενώ θα ολοκληρωθεί το 2022. Από την άλλη, βεβαίως, Χρήστο, η εν λόγω συμφωνία φέρνει στο προσκήνιο και άλλες χώρες. Πώς αυτή επηρεάζει γενικότερα το ενδιαφέρον? Όχι μόνο αυξάνει το ενδιαφέρον, αλλά το κυριότερο, το μετατρέπει από φιλολογικό σε πρακτικό. Το Σίγμα, λοιπόν, γνωρίζει, Χρήσταθε, κυρίες και κύριοι, ότι την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή στη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συμβολικής, αλλά κυρίως ουσιαστικής σημασίας τετραμερής συνάντηση Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, Γαλλίας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Το ενδιαφέρον του Παρισιού εδράζεται σαφώς στην εμπλοκή της TOTAL στην Κυπριακή ΑΟΣ και κυρίως στην ανέβρεση του κοιτάσματος Καλυψώ στο οικόπεδο 6. Η διακρατική συμφωνία είναι έτσι διαμορφωμένη που επιτρέπει διασύνδεση στον αγωγό και του κοιτάσματος Καλυψώ. Ανώτατη πηγή του Υπουργείου Ενέργειας είπε μάλιστα στο Σίγμα ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν αποφάσεις για μεγαλύτερη εμπλοκή των Γάλλων και σε άλλα θαλασσοτεμάχια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την όλη εξίσωση δεν εκλείπει το Ισραήλ, τα κοιτάσματα του οποίου θα ήταν δυνητικά πηγή διοχέτευσης στον αγωγό. Αυτό όμως αποτελεί εναλλακτική, καθώς πρώτιστος στόχος της Λευκωσίας είναι, αν το επιτρέπουν τα δικά της κοιτάσματα, να προωθήσει είτε χερσαίο είτε πλωτό τερματικό. Και κλείνοντας, να σας πω, Χρήσταθε, ότι τα ενεργειακά θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων σε διμερές επίπεδο που έχει αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αυστρία, όπου συμμετέχει στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Αρχηγών, όπου συζητείται μεταξύ άλλων το μεταναστευτικό, για το οποίο θα υπάρξει και δική του παρέμβαση. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Χαραλάμπους. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην χθεσινή